Αμερικό. Ένας νικητής, ο οποίος τι κερδίζει? Κερδίζει τη δυνατότητα να διαθέσει μια πολύ σημαντική δώρο επιταγή στη διάθεση ενός ιδρύματος ή δύο ιδρυμάτων, κάποιου συλλόγου και αυτά. Αυτό είναι στην ουσία το πρώτο βραβείο. Αν και το πρώτο βραβείο είναι το Κέρφι. Τέλος, ήρθε η ώρα της απονομής. Ο αντιδήμαρχος κύριος Στάνος Φόσκολος θα απονείμει το πρώτο παιδικό αλλά και τον νικητή του Συριανού Καρναβαλιού του Πέμπτου. Τρίτο παιδικό. Το απονείμω εγώ. Θα το απονείμει εδώ το αγόρι μας. Εγώ αυτό το καπέλο. Ο Γιώργος ο Ρούσος, ο τρελοκαπελάς. Παρακαλώ λοιπόν να έρθει να παραλάβει η ομάδα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρο. Πετάμε στα σύννεφα! Στα σύννεφα! Πού είναι τα μπαλόνια? Με τα καταπληκτικά τους αερόστατα! Όλα χειροποίητα! Με κέφι εργάζονται! Με κέφι ήρθαν και δεν έφυγε κανένα! Εγώ αναρωτιέμαι πώς αντέχουν στη βροχή αυτά τα μπαλόνια. Από χαρτί δεν είναι και... Ήταν από καλά αλεύρι. Είναι και αλευρόπολα. Πώς αντέχει και δεν έχει καλά σας. Να αντέχουν. Μπράβο. Αντέχετε κι εσείς το βραβείο σας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια πολλά σε εσάς και τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ όλους και μπράβο σε όλο το σχολείο που βοήθησε. Μπράβο, μπράβο σε όλα τα παιδιά, αλλά και στα παιδιά της Ανοσύρου με τις υπέρυγες κατασκευές τους. Τις φτιάξανε μόνα τους. Καλά και εδώ. Αυτό έχει άμμο μέσα, άμα το λύσεις, δηλαδή πετάς. Για να δω. Το δεύτερο παιδικό βραβείο πηγαίνει στην ομάδα... Δεν ξέρω. Κάτσε. Στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Ερμούπολης και τους Ινδιανοούμενους. Ας έρθει ο αρχηγός της ομάδας. Δεύτερο παιδικό βραβείο. Ινδιανοούμενοι, τέταρτο δημοτικό, κύριε Σουρή. Το πρώτο παιδικό, πάμε για το πρώτο παιδικό. Έρχεται το πρώτο παιδικό. Με παιδεύετε, μετά έχετε βάλει ένα καδεμένα. Ο Γιώργος με το πρώτο παιδικό. Δημιουργούμε σασπένς. Έχουμε και αυτό το καπέλο. Όσο το αγαπώ αυτό το καπέλο, τόσο το λατρεύω. Ποιος έχει το πρώτο παιδικό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι αξίζει ιδιαίτερο μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που έχουν φτιάξει μόνοι τους τις κατασκευές. Μεγάλο μπράβο! Η αλήθεια είναι αυτή. Και μόνοι τους και τις χορογραφίες και τα σχετικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
και έτσι να συνεχίσετε. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε η πρώτη ομάδα του παιδικού. Βλέπετε, ήταν καμιά δεκαριά παράγοντες. Κάποια στιγμή θα εξηγήσουμε τη βαθμολογία πώς βγήκε αναλυτικά. Και έτσι, το πρώτο παιδικό βραβείο κερδίζουν τα 100 χρόνια εκπαιδεύοντας δρακάκια ιδιωτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου. Να το δρακάκι ήρθε να παραλάβει. Γεια σου, βρε δρακάκι. Έφτιαξαν το άρμα τους από το μηδέν. Βλέπω, φοβούμαι. Σίγουρα, έτσι. Αχ, είναι καλό. Έφτιαξαν το άρμα τους από το μηδέν. Βέβαια, οι φορεσκές τους δεν τις έφτιαξαν μόνες τους εξ ολοκλήρου, από όσο ξέρω. Μία φωτογραφία, συγγνώμη, μία φωτογραφία εδώ ζητάνε από εσάς. Έκαναν μία φοβερή δουλίτσα. Και με την χορογραφία στο ωραίο του σχολείου μαζεύονταν και ετοίμαζαν τη χορογραφία τόσα πολλά άτομα. Μπράβο σε όλους σας, μπράβο σας και στη χορογράφο. Ποια χορογράφος ήτανε σε εσάς? Ήταν η Λίτσα Τσικουδή με ένα άρμα εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από τα χεράκια τους. Μπράβο στα παιδιά! Μπράβο σε όλα τα παιδιά! Και τώρα όλοι εσείς είστε έτοιμοι! Θα πούμε την έχουμε. Τρίτη ομάδα. Δεν είναι τρίτη, δεύτερη και πρώτη, αλλά έχουμε. Ναι, δεν είναι πιο κεφάτη. Η πιο κεφάτη. Ποιος έχει το πιο και μεγάλο κέφι? Να σας πω, αφού είμαστε όλοι εδώ πέρα με βροχή και αύριο στο κρεβάτι, όλοι κέφι έχουμε. Μπράβο σαν! Είσαστε όλοι νικητές! Αλλά να δούμε στα σημεία ποιος ξεπέρασε, ποιος θα κάνει την απονομή. Λίγο, αμπειροελάχιστα περισσότερο. Η Μαριάννα ως το πιο κεφάτο άτομο εδώ της παρέας το έχει αποδείξει, απονείμει το βραβείο της πιο κεφάτης ομάδας, η οποία θα είναι η πιο κεφάτη ομάδα σήμερα εδώ, χτες στην Ανοσύρο, προχτές στην Πινακοθήκη, στους δρόμους σήμερα. Τα σημεία όλοι μαζί, αυτή η βαθμολογία. Η πιο κεφάτη ομάδα είναι τα υδροπλάνα! Θα έρθω με υδροπλάνο στην ψάτα σου επάνω, η πιο κεφάτη ομάδα του φετινού καρναβαλιού. Συνεχίστε έτσι. Και στολή. Όλα μαζί πακέτο. Τα είχαν από ό,τι φαίνεται. Τα λουκουμάκια, τα σιριανό! Λουκουμάκι, σιριανό! Έλα! Ήρθε και μάνε όλοι. Αριστοκράτες όλοι σας.
ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ειλικρινά είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχουμε στο καρναβάλι. Μεγάλη χαρά είναι ότι πριν ένα μήνα Παρατώνα, αυτό η ομάδα μας συστάθηκε. Καταφέραμε πιστεύω να δείξουμε μια καλή εικόνα με 8 άρματα. Κουραστήκαμε πάρα πολύ ειλικρινά και είμαι χαρούμενος για αυτά τα παιδιά που βοηθήσανε όλοι για να στήσουμε αυτήν την ομάδα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια και του χρόνου. Και του χρόνου ξανά στο Σιλιανό Καρναβάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε σπαρτιάτες. Είστε τρελοί, αλλά είσαστε θεότρελοι. Όχι το πανό. Μας μένει ένα βραβείο ακόμα, να ξέρετε. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής τώρα. Γιώργο, πού πήγες? Εδώ είμαι ψηλά στα σκαλάκια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της χρονιάς έρχεται από τον αρχαίο κόσμο. Όπα, όπα, όπα. Όπα, όπα, όπα. Γιατί χαίρονται δύο ομάδες. Έλα όμως που έχουμε δύο ομάδες από τον αρχαίο κόσμο. Πάντως αυτή η ομάδα που κέρδισε δεν έχει βάλει παντελόνια. Όλοι χειροκροτούν. Επίσης, στην ομάδα που κέρδισε δεν βλέπω τα μαλλιά της. Τα ίδια. Εσύ τώρα είσαι αρχαίος Ρωμαίος, Έλληνας, Αιγύπτιος, δεν ξέρω. Παιδιά! Γιώργο, φωνάζουν, βρέχει λέει. Τι μας νοιάζει που βρέχει, παιδί μου! Η ομάδα της χρονιάς αχ, μάνα μου! Δεν θα φύγω ζωντανός από εδώ. Είτε εγώ ή ο παππός μου κάτι θα αρπάξουμε. Λοιπόν, δεν κατεβαίνεις λιγάκι προς τα δω. Ομάδα της χρονιάς, σύνδεση με Κάιρο! Σύνδεση με Κάιρο! Και τώρα είναι που δεν θα τέξει εξέδρα! Τραγουδάκι, καρναβάλι! Τραγουδάκι, πρωταθλήματα! Όχι, πάμε όλοι πάνω στην εξέδρα! Όχι, όλοι δεν είναι καλοί! Όχι, όλοι πάνω όλοι, στην εξέδρα! Όλοι, όλοι, όχι, όλοι πάνω στην εξέδρα! Δεν αντέχει η εξέδρα! Θέλουν για όποιο σύλλογο.